Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Διανύουμε μια περίοδο όπου δυστυχώς η τουριστική βιομηχανία πνέει τα ληστεία, δέχεται δεκάδες πλήγματα. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε, το πράσινο πιστοποιητικό, θα βοηθήσει την κατάσταση. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βάλει μπρος τις μηχανές. Η σωστή λέξη την έχετε αναφέρει. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν θα μπορούσε να αφαιθεί στα χέρια της κάθε χώρας ξεχωριστά, να το χειριστεί από μόνη της. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλάβει ότι θα έπρεπε και πολύ νωρίτερα ακόμη να έμπαινε στη διαδικασία της κατηγοριοποίησης με μια σταθερή βάση δεδομένων για όλες τις χώρες, για να διευκολύνει την οποιαδήποτε διακίνηση των πολιτών της μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε πρώτη φάση. Χρειαζόταν και επίσης αυτό το ειδικό εργαλείο, το οποίο θα δώσει την επισημότητα των εγγράφων τα οποία θα δίνονται και θα κρατούνται από τους ταξιδιώτες, από τον κόσμο ο οποίος θα ήθελε να ταξιδέψει, με μία μορφή όπου θα μπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα του εγγράφου, είτε αυτό είναι εμβόλιο, είτε είναι έναν PCR test ή τα τρία documents όπως τα έχει αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, γιατί έχει ήδη αναφερθεί και έχουμε επικοινωνία με το ECDC, όπου μέσω του Υπουργείου Τουρισμού δόθηκαν και του Υπουργείου Υγείας οι επίσημες κατηγορίες αυτών των εμβολίων που είναι εγκριμένα, καθώς επίσης και τα εργαστήρια τα οποία διεξάγουν τα διάφορα τεστ στη χώρα, γιατί αντιλαμβάνεστε, κάποιος ο οποίος ελέγχει σε μια χώρα παίρνει έναν χαρτί, βλέπει έναν barcode, βλέπει μια πληροφορία, είναι πολύ δύσκολη πιστοποίηση αν δεν υπάρχει ένας συγκεντρωμένος ρυθμός ο οποίος μπορεί να αποδειχτεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ότι είναι έγκυρο. Το θέμα είναι, κύριε Σταματάρη, είναι προφανές ότι αυτή η κινητικότητα που αναμένουμε τουλάχιστον να προκύψει με το πράσινο πιστοποιητικό θα αυξήσει τις τουριστικές κρατήσεις, θα αυξήσει την κινητικότητα και τα ταξίδια. Αλλά σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ιούνιο θα έρθει, σε τρεις μήνες. Δεν θα έρθει αύριο μεθαύριο. Αυτό εσάς σας ικανοποιεί, διότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν προχωρήσει και αρκετά καλώς έχουν των πραγμάτων οι εμβολιασμοί. Μήπως είναι λίγο αργά? Εμείς ξεκινήσαμε από πέρσι, γιατί άκουσα ορισμένους που είχαν αναφέρει από τον Ιανουάριο να ζητούσαν αυτόν τον πράσινο διαβατήριο. Η Ελλάδα το είχε συστήσει πρώτα και εισηγηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς σαν ταξιδιωτικά πρακτορία είχαμε και την ενημέρωση από πλευράς IATA, όπου υπήρχαν διάφορες ενέργειες μεταξύ αεροπορικών εταιριών και της IATA, όπου επεξεργάζονταν και υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κυκλοφορία έναν ιδιαίτερο μπάσον παρόμοιου τύπου, όπου θα μπορούσες να ανεβάζεις εκείνες τις πληροφορίες σαν έναν εργαλείο, σαν έναν επιπλέον εργαλείο που θα είχε την επισημότητα επίσης το ότι είναι ελεγχόμενο από μεγάλες διατάξεις και τις νομοθεσίες ανά το παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ευρώπη, γιατί μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες. Όλες αυτές οι εφαρμογές, και υπάρχουν και άλλες εταιρείες, κυκλοφόρησαν από πολύ νωρίτερα. Και από τις αρχές της πανδημίας λέγαμε ότι η κατηγοριοποίηση των χωρών έπρεπε να βρίσκεται σε έναν ελεγχόμενο, σε εισαγωγικά, τρόπο, όπου θα υπήρχαν κοινά κριτήρια και θα μιλούσαμε με την ίδια γλώσσα για όλες τις χώρες. Να μην υπάρχει η δυνατότητα, για παράδειγμα, μία χώρα να αντιμετωπίζεται διαφορετικά, να λένε ότι είναι είτε στην Α, είτε τώρα με τα χρώματα, πράσινη, πορτοκαλιά, κόκκινη, και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να τοποθετήσουν η ίδια χώρα σε διαφορετική κατηγορία. Αυτή η σταθεροποίηση της κατηγοριοποίησης μας βρίσκει πολύ ευχαριστημένους, γιατί με αυτόν τον τρόπο και μόνο μπορεί ένας αερομεταφορέας ή ένας διοργανωτής να μπει στη διαδικασία, αφού γνωρίζει το πλαίσιο και γνωρίζει τα πρότυπα των πρωτοκόλων, πώς θα τρέξουν σε κάθε χώρα, με ελαφρές τροποποιήσεις που πιθανόν να έχουμε σε ορισμένους προορισμούς. Μπορείς πολύ πιο εύκολα να δραστηριοποιηθείς
Έχει φύγει μέχρι την κόκκινη κατηγορία ο αυτοπεριορισμός, η ανάγκη σε αυτό το κομμάτι, και έτσι μπορεί εύκολα πλέον ο κόσμος που έχει στερηθεί τη διακίνηση για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε αυτό είναι επαγγελματικό, φοιτητικό ή για αναψυχή, να έχει αυτή την ελευθερία κίνησης. Για την Κύπρο, κύριε Σταματάρη, πόσο θα είναι βοηθητικό αυτό το πράσινο πιστοποιητικό? Για όλες τις χώρες θα βοηθήσει να γίνεται ο σωστός έλεγχος και έχει σπρώξει, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει σπρώξει και την χρονικά όλες τις χώρες να μπουν στις διαδικασίες, να ορίσουν τα πρωτόκολλα τους πολύ νωρίς. Αν θυμάστε, εμείς σαν Κύπρος είχαμε πει από 25 Φεβρουαρίου, ετοιμάστηκε το πρωτόκολλο το οποίο θα αφορούσε τη νέα κατηγοριοποίηση από 1η Μαρτίου. Ανοίξαν τα αεροδρόμια με τις σχετικές ανακοινώσεις. Στη συνέχεια, σταδιακά, γιατί δεν μπορείς να πεις από την πρώτη μέρα ανοίγουν τα πάντα, μπαίνουμε σε ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Πρέπει να υπάρχει μια σταδιακή επιστροφή, να υπάρχει ομαλή κατεύθυνση σε όλες τις διαδικασίες από την είσοδο και διακίνηση στη συνέχεια των τουριστών. Και πιστεύω ότι αυτό το εργαλείο θα είναι μεγάλο βοήθημα. Εύχομαι όλες οι χώρες να το αγκαλιάσουν θετικά. Όλες αυτές οι σχολιασμοί για κρατήσεις δεδομένων και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο αν αφαινόταν στην ελευθερία να χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα κάτι διαφορετικό και να μην είναι κεντροποιημένο. Ναι. Πιστεύω ότι αυτή η ταυτότητα η οποία θα δοθεί στην επισημότητα το τι θα βγαίνει από αυτήν την εφαρμογή που θα χρειαστεί κάποιο χρόνο σίγουρα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει υπόψη τον καταναλωτή, λαμβάνει υπόψη τα προσωπικά δεδομένα και όλες τις διατάξεις για να είναι έναν έγγραφο, μία εφαρμογή που να προστατεύει ταυτόχρονα αλλά και να εξυπηρετεί το σκοπό. Βέβαια. Τώρα, κύριε Σταματάρη, εσείς είστε άνθρωπος της δουλειάς, έτσι, είστε επιχειρηματίας. Αυτό το που περιγράφουμε, το πράσινο πιστοποιητικό, αφορά μόνο τις ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν κάνουμε λάθος. Όχι, για παράδειγμα, το Ισραήλ, τη Ρωσία και τις υπόλοιπες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Που σημαίνει ότι ίσως να στερηθούμε δύο πολύ βασικές πηγές τουρισμού, έτσι. Ναι. Εσείς θα θέλατε να γίνει και επέκταση ή να γίνουν διμερείς συμφωνίες με τις χώρες, φανταζόμαστε εμείς, για να μπορεί να έρχεται και κόσμος από τις άλλες χώρες? Κρίνοντας από υφιστάμενες εφαρμογές που βλέπουμε πώς λειτουργούν, θα υπάρχει δυνατότητα, είμαι βέβαιος, δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε εμείς καλύτερα από τους ειδικούς, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης και όπως αυτή τη στιγμή από 1η Μαρτίου έχουν μπει οι προδιαγραφές για τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συμπληρωματικά υπάρχουν και αναφορές για συγκεκριμένες τρίτες χώρες οι οποίες μπαίνουν σε κάθε χώρα με βάση παρόμοιου τύπου κριτήρια. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μην αποκλείσουμε καμιά χώρα που δεν είναι ευρωπαϊκή μέσα από τις διατάξεις που θα έχει κάθε χώρα και πάντα με το ECDC να συμβουλεύει και να κατευθύνει ομοιόμορφα όλες τις χώρες. Ναι, είστε αισιόδοξος, κύριε Σταματάρη, για τη φετινή τουριστική σεζόν? Πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι η κατηγοριοποίηση, η ύπαρξη του εμβολίου, ανεξάρτητα με τις καθυστερήσεις, εύχομαι σήμερα να πάρει το πράσινο φως η AstraZeneca για τη συνέχιση των υφιστάμενων εμβολιασμών, όχι τόσο για την Κύπρο, αλλά και για την υπόλοιπη ευρωπαϊκή κοινότητα, και νιώθω ότι θα είμαστε καλύτερα από την περσινή χρονιά. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες των καθυστερήσεων και ο εμβολιασμός σε συνδυασμό με αυτόν τον πράσινο διαβατήριο θα μας βοηθήσει να βγούμε καλύτεροι από την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σταματάρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε να δούμε τι θα γίνει με τον τουρισμό φέτος. Θα πρέπει να έρθει εγκαίρως όμως αυτό το πράσινο πιστοποιητικό. Αν έρθει τέλη Ιουνίου, για παράδειγμα, όπως είπε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα είναι έτοιμο η Ursula von der Leyen, δεν θα βοηθήσει και πάρα πολύ.